Με την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, συνέπεσε η εκδίκαση της υπόθεσης στα δικαστήρια Χαλκίδας 39 συμβασίουχων εργαζομένων του νοσοκομείου. Ζητούν τη μονιμοποίησή τους μετά από συνεχόμενες πολυετής συμβάσεις από το 2017. Στο πλευρό τους ήταν το Προεδρείο από τον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, ο πρώην διοικητής Παναγιώτης Τζαφέρος και εκπρόσωπος της ΠΟΕΔΗΝ. Και ο Σύλλογος Εργαζομένων τιμά τη συγκεκριμένη μέρα και αγωνίζεται για τα δικαιώματα, τα δίκαια δικαιώματα του κλάδου. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα να σταθούμε στο πλευρό 39 συναδέρφων, οι οποίοι έχουν προσφύγει δικαστικά. Είναι παλιές συμβάσεις του νοσοκομείου, είτε από καθαριότητα, από φύλαξη, διοικητική, νοσηλευτικό, από το ακτινολογικό, οι οποίοι ζητούν τη μονιμότητά τους. Οι συνάδελφοι αυτοί έχουν συμβάσεις από το 17 και νωρίτερα. Από το 17 είναι απευθείας με το νοσοκομείο Χαλκίδας. Ανανεώνονται συνεχόμενα, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι πλήρους και διαρκείς απασχόλησης οι συμβάσεις αυτές και πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή με τις συμβάσεις που γίνονται ορίστου χρόνου είναι σε ομοιρία, θα πρέπει οι συμβάσεις, ορισμένου χρόνου είναι σε ομοιρία, θα πρέπει οι συμβάσεις αυτές να αλλάξουν, να μονιμοποιηθούν οι συνάδελφοι, να γίνουν ορίστου χρόνου, γιατί είναι πλέον γνωστό σε όλους και μπορούμε να το καταλάβουμε ότι καλύπτουν αυτό που λέμε, που ισχυριζόμαστε μέσα στα δικόγραφα, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Άνθρακες ο θησαυρός για πέμπτη συνεχή χρονιά που έλεγε η κυβέρνηση ότι θα μονιμοποιήσει τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, συμπεριλαμβάνουν και του νοσοκομείου Χαλκίδας. Για τέταρτη, πέμπτη συνεχή χρονιά, κρατάει όμηρους και του νοσοκομείου της Χαλκίδας, τους έχει συμβασιούχους και δεν τους μονιμοποιεί. Ας θυμηθούμε τα λόγια ότι οι εργαζόμενοι είναι ήρωες στα νοσοκομεία, ότι αν όχι τώρα δεν μονιμοποιηθούν και είναι όμοιροι οι νοσηλευτές, οι νοσηλεύτριες, οι τεχνολόγοι, η καθαριότητα, η security, όλες οι ειδικότητες, πότε με τον COVID. Σταθήκαμε όρθιοι τόσο εμείς όσο και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα να δώσουμε τις υπηρεσίες μας με αυταπάρνηση και στο καθήκον τη δύσκολη στιγμή του Έλληνα πολίτη μέσα στην πανδημία. Όμως η κυβέρνηση παγερά μας γυρίζει την πλάτη. Αυτά που υπόθηκαν πιο πριν είναι αλήθεια, δεν είναι τίποτα το διαφορετικό, τίποτα ψέμα. Μιλάμε για 39 συναδέλφους σήμερα, έχουν 4 χρόνια και παραπάνω στο επάγγελμα, αποδίδουν έργο και είναι πολύ χρήσιμοι για το σύστημα, φαίνεται αυτό κάθε μέρα, δεν το αμφισβητεί κανένας, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Μάλιστα από το 2016 μέχρι το 20 που είχα την θητεία αυτή, την τεράστια ευθύνη, από το 17 λοιπόν ήμουν αυτός ο οποίος τους εργαζόμενους στην πλειοψηφία τους έγινε η έγκρισή τους καλύπτοντας διαρκείς και πάγιες ανάγκες, οπότε μάλιστα δεν ήταν επί εποχής κορονοϊού, ήταν πολύ πριν και οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει ούτε μία μέρα να εργάζονται, δηλαδή ενώ έχουν συμβάσεις σοχ που λέμε, συμβάσεις ορισμένου χρόνου και κάποιοι είναι και επικουρικοί, στην ουσία όμως πρόκειται ουσιαστικά για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας που σημαίνει αορίστου χρόνου.